Οι τιμές των καυσίμων αυτή τη στιγμή είναι άγνωστες, διότι καθημερινά αλλάζουν και αλλάζουν με πολύ μεγάλες διαφορές. Ας πούμε ότι σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνας είναι στα 2,050 το λίτρο. Η εκτίμησή μου είναι ότι εάν δεν σταματήσει όλο αυτό που γίνεται με την Ουκρανία και τη Ρωσία, οι τιμές θα εκτοξεύονται συνεχώς καθημερινά. Οι επιπτώσεις είναι ότι καθημερινά τα πράγματα πλέον θα είναι ακριβά σε όλους τους τομείς. Αυτή τη στιγμή πλέον ο καταναλωτής σκέφτεται την κάθε του κίνηση με το αυτοκίνητο. Θα το χρησιμοποιήσει μόνο για ανάγκη, μόνο για εργασία και όλο αυτό, τίποτα άλλο. Για να βγει το αλεύρι πρέπει να δουλέψει ένα τρακτέρ, ένα μηχάνημα. Το τρακτέρ για να πάει σε ένα χωράφι να σπείρει, εάν ήθελε παράδειγμα 10 δραχμές, ας το πούμε δραχμές, για να το καταλάβουμε όλοι, καύσιμο, σήμερα θα θέλει 50. Οπότε όλη αυτή η κίνηση μέχρι να γίνει αλεύρι και να γίνει ψωμί έχει ακριβήνει κατά κόρον, και πέρα από αυτό έχουμε και μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο, στο οτιδήποτε κινείται και οτιδήποτε φτιάχνεται θα είναι ακριβό. Κανένας πρατηριούχος δεν σχροκερδεί. Η τιμή του καυσίμου δεν εξαρτάται από τον πρατηριούχο πόσα θα κερδίσει. Το κέρδος του πρατηριούχου είναι στάνταρ. Αυτό που εξαρτάται για να ανεβαίνει η τιμή είναι το εξής. Ότι μπλαφόν πρέπει να μπει στο δηληστήριο. Γιατί από εκεί προμηθεύεται το καύσιμο ο πρατηριούχος. Μπλαφόν πρέπει να μπει στους φόρους που έχει το καύσιμο, παραδείγματος χάρη όπως έκανε η Κύπρος. Η Κύπρος τη φορολογία του καυσίμου τη μείωσε. Γι' αυτό και πουλάει αυτή τη στιγμή πιο φθηνά καύσιμο από ό,τι πουλάμε εμείς. Η ισορροπία βάση βαρελιού δεν επανέρχεται εύκολα εάν δεν σταματήσει όλο αυτό που γίνεται, όπως είπαμε και πριν, με την Ρωσία και με την Ουκρανία. Αυτό όμως που μπορεί να γίνει είναι το εξής. Για να συγκρατηθούν λίγο οι τιμές στον καταναλωτή, πρέπει να μπει ένα μπλαφόν στη φορολογία για αυτό το διάστημα που υπάρχει αυτή η μεγάλη αύξηση του βαρελιού. Πρέπει να μπει ένα μπλαφόν τιμής του δηληστηρίου και στην τελική θα φανεί στην ταμπέλα του πρατηριούχου, γιατί είναι στάνταρ το ποσοστό που βάζει ο πρατηριούχος επάνω για να βγάλει το μεροκάματό του. Τότε θα δούμε κάτι καλύτερο από ό,τι είναι τώρα. Η Ομοσπονδία στέλνει σχεδόν καθημερινά αιτήματα να υπάρξει μπλαφόν στο δηληστήριο, να υπάρξει κάποια μείωση φόρων, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι και η Βουλγαρία, ας πούμε. Και η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή πουλάει την αμόλυβδη 1,70 και εμείς αυτή τη στιγμή την πουλάμε 2,050. Και κάτι άλλο, το οποίο είναι σοβαρό. Για φανταστείτε να είχαμε 24% ΦΠΑ όπως έχει η Λίμνος, που θα πήγαινε αυτή τη στιγμή το καύσιμο στη Μυτιλίνη. Εάν πούμε ότι κάνει 2 ευρώ το λίτρο, το 1,30 είναι φορολογία. Αυτά είναι τα πράγματα που έχω να πω. Μπλαφόν στη φορολογία του καυσίμου, μπλαφόν στο δηληστήριο, και έτσι θα δούμε μία διαφορά προς τα κάτω, εάν γίνει όλο αυτό, στην ταμπέλα του πρατηρίου, προς όφελος πάντα του καταναλωτή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει
να μην πανικοβαλόμαστε και να έχουμε την υπομονή να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται όμορφα και ειρηνικά και να επανέλθουμε ξανά στην κανονική μας ζωή όσον αφορά τον τιμόν και να μην γίνει τίποτα άλλο πιο κακό από ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή.